Ακριβώς. Για πάμε ξανά στην Άρτεμις Μάντη, διότι φαίνεται ότι έχουμε φωτιά σε μονάδα, σε βιομηχανική μονάδα. Έλα, Άρτεμις. Ναι, έχουμε ανέβει λίγα χιλιόμετρα πιο πάνω με το Γιάννη τον Κούβαρη και όπως θα δείτε εντοπίσαμε ένα εργοστάσιο παραγωγής δευτερογενών καυσίμων το οποίο έχει παραδοθεί στις φλόγες. Περιμένουν να έρθουν και τα εναέρια μέσα να κάνουν ρήψεις. Ναι. Είναι ο καπνός που βλέπαμε πολύ έντονος, μαύρος, φαίνεται ότι έβγαινε από αυτό εδώ το σημείο. Έχει πάρα πολύ έφλεκτη ύλη να κάψει. Έχουν παραδοθεί στις φλόγες ήδη από τις προηγούμενες μέρες και οι προκάτ κατασκευές, αλλά και όλο το εργοστάσιο. Μεγάλη επιχείρηση, Άρτεμις. Είχε αλουμινένιες πόρτες. Ορίστε, μεγάλη επιχείρηση, έτσι. Ναι, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση και όπως βλέπετε υπάρχει αρκετή καυσίμη ύλη και είναι και ο τομέας που δραστηριοποιείται, τέτοιος ο οποίος κάνει την ατμόσφαιρα ακόμη πιο αποκνητική. Σωστά. Γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν και αρκετά απόβλητα, υπάρχουν και χημικές ουσίες όπως καταλαβαίνουμε. Δεν μπορώ να σας περιγράψω την οσμή που βγαίνει από εδώ πέρα, από τα καμένα. Ναι, υπήρχαν και κάποια αυτοκίνητα τα οποία όπως μπορούσαμε να διακρίνουμε έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι αδύνατο να προχωρήσουμε, δεν μας επιτρέπεται πιο μέσα. Να μένουν όμως σίγουρα και τα εναέρια μέσα για να μπορέσουν να την περιορίσουν. Με δύο ρήψεις πιστεύουν ότι εδώ πέρα θα σβήσει αυτή η φωτιά, η οποία έχει καταστρέψει βέβαια όλο χερός την επιχείρηση παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου. Εδώ πέρα από απόβλητα γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Βέβαια σας δείχνει ο Γιάννης ο Κούβαρης τώρα και την κατάσταση ακριβώς μπροστά εδώ σε ένα ποτάμι. Άχι, έχουν βγει και κατάσταση. Κάποια υγρά. Στάχτες, ναι, είναι απόκοσμο το τοπίο εδώ πέρα στο συγκεκριμένο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Καταλαβαίνουμε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Ναι, ναι, αυτά είναι τα δύσκολα της επόμενης ημέρας, τα οποία θα τα συζητάμε όταν επιτέλους σβήσει η φωτιά. Άρτεμις, βλέπω αυτοκίνητα στον περίβολο της μονάδας. Είχαν έρθει εργαζόμενοι ή όχι? Υπάρχει ένας φύλακας εδώ στο σημείο. Ναι, ναι. Και τώρα βλέπω και ένα όχημα της πυροσβεστικής να πλησιάζει σιγά σιγά εδώ που είμαστε. Ναι, ναι, προφανώς για να ελέγξει πόσο άνθρωπος πρέπει να απομακρυνθεί. Αν γίνουν ρήψεις από τα εναέρια, μήπως πρέπει να απομακρυνθεί ο άνθρωπος. Εκεί στο οίκημα αποκλείεται να γίνει. Θα γίνει γύρω, αν πάει το πυροσβεστικό, το ελέγξει τώρα το θέμα εκεί. Δεν υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ναι. Εκεί μπροστά είναι λίγο. Προφανώς κάποια απόβλητα θα έριχναν εκεί. Και βλέπουμε ότι έχει λαμπαδιάσει αυτό το μικρό λοφάκι εκεί πέρα τώρα, έτσι. Κάτι σκουπίδια, κάτι ήταν εκεί. Απορρίμμα, κάτι είναι τέλος πάντων. Ναι. Ναι, και όπως καταλαβαίνουμε έχει αρκετό να κάψει και βλέπουμε και τις φλόγες. Βέβαια όλη η επιχείρηση έχει καταστραφεί ολοσχερώς ήδη από την προηγούμενη ημέρα. Τα μόνο που σώθηκαν είναι τα δύο τρακτέρ που είδαμε και νωρίτερα. Ίσως είχαν φροντίσει να φτιάξουν και εκεί κάτι, μια αντιπυρική ζώνη, πρόλαβαν. Τα έσωσαν οι εργαζόμενοι, δεν ξέρω. Ωστόσο είναι τεράστια η καταστροφή εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Ναι, να δούμε βέβαια τι θα αντικρίσουμε και πιο πάνω πηγαίνοντας προς το χωριό Στεφάνη. Ανεβαίνετε προς τα πάνω εσείς τώρα, έτσι? Ναι, 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 ναι. Μάλιστα. Και θα σε βρούμε λοιπόν σε λίγο. Είναι καρδιωτικό όλο το σκηνικό. Έτσι, έτσι. Τι συζητάμε τώρα. Ποια είναι την ψυχή σου?